Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας βλέπω εδώ μετά από τόσο καιρό. Πραγματικά, και εγώ είμαι χαρούμενη γιατί είχαμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ναι, είχαμε. Όταν ήσασταν εκεί, θεωρούσασταν ότι είσαστε οι ξένοι εκεί. Τέτοιο bullying πάντα υπάρχει από φανατικούς. Όπως το ζήσα εκεί που μου είπανε η Ελληνίδα η Ρωμιά, το ίδιο bullying το ζήσα και εδώ με τη λέξη τρουκόσπορος. Και στην Αθήνα ακόμα μου είχε σε ένα κανάλι που είχα πάει για συνέντευξη, άκουσα από πίσω μου κάποιους, όχι ομάδα, κάποιο άτομο που ήταν εκεί στο σταθμό, α, ήρθε η Τουρκάλα. Α, ναι. Και ήμουν ικανή να πάρω το τραπέζι και να τις το φορέσω έτσι στο κεφάλι. Οι γη σας ξέρουν να μαγειρεύουν. Μαγειρεύουν. Μαγειρεύουν καλά. Μαγειρεύουν. Ο μικρός μου φυσικά σπούδασε και όλα τη μαγειρική. Οπότε δεν χρειάζεται να ξέρουν οι νύφες, αφού ξέρουν οι γαμπροί. Θα φτιάξουν και εκείνες, ειδικά όταν γίνουν και μανούλες. Έχουμε κανένα καλό νέο, περιμένουμε κανένα εγγονάκι. Θα το περιμένουμε και εκείνο. Στην επόμενή μας συνάντηση μπορεί να σας έρθω και με ένα μωράκι στο χέρι. Θέλετε κοριτσάκι για να πάρει και το όνομα? Όχι, όχι. Είμαι της παράδοσης, αλλά όχι σε τέτοια μορφή παράδοση, γιατί αυτό είναι κάτι το πολύ προσωπικό. Ακόμα και ένα τουρκικό όνομα? Όχι, εντάξει, τουρκικό όνομα δεν θα το δώσουν, δεν θα δώσουν στο παιδί τους, γιατί εντάξει, είμαστε Ρωμιοί, είμαστε Έλληνες. Τώρα για τη βάφτιση, πήρε ελληνικό όνομα η νύφη σας? Η νύφη μου πήρε ελληνικό όνομα, πήρε το όνομα Βικτωρία. Ήταν δική της επιλογή, τελείως δική της επιλογή. Είναι μια πολύ γλυκιά κοπέλα, πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη θυσία και της το αναγνωρίζω και ήταν πολύ συγκινητική ημέρα. Εύχομαι όλη της τη ζωή να της πάει με ευτυχία, με υγεία, να είναι όλων των παιδιών μου οι ζωές, να είναι έτσι σπαρμένες με λουλούδια. Είστε καλή πεθερά? Όχι. Όχι. Εντάξει, το προσπαθώ. Είναι δύσκολο, μου παίρνουν τους γιους μου. Τι πρέπει να έχει η νύφη για να είναι καλή? Πολλά από αυτά που λέμε είναι και για την πλάκα μας, έτσι. Είναι το αστείο της υπόθεσης. Ασχέτως αν έρχονται πολλές φορές και οι τρεις μαζί και με τραγουδάνε το τραγούδι για τις κακές πεθερές που ήταν το Σύρια. Ήτανε να μαγειρεύει καλά κάποιο από αυτά που θέλατε να έχουν οι νύφες σας? Μία από τις νύφες μαγειρεύει ωραία. Δεν μπορώ να πω. Και καμιά φορά με πειράζουν. Α, το παστίτσιο της είναι καλύτερο από το δικό σου. Υπήρξαν πολύ καλές στιγμές, υπήρξαν όμως και δύσκολες στιγμές που έχετε περάσει. Όπως ο θάνατος της μαμάς σας όταν ήσασταν έγκυος. Την πρώτη μέρα που γέννησα. Δύο ώρες δηλαδή μετά που γέννησα. Ο χαμός της μητέρας μου ήρθε μετά το χαμό του αδελφού μου. Γιατί πρώτα χάθηκε ο αδελφός μου, μας έφυγε στα 29 του χρόνια. Οδηγούσε και λέω, ήταν η μοναδική φορά που οδηγούσε με 60. Το κοντέρ του ήταν σπασμένο, στο 60 ήταν η βελόνα. Ο αδελφός μου πήγαινε με 180, έκανε τρέλες. Στα καμένα βούρλα έγινε το ατύχημα και έπεσε πάνω του μια νταλίκα, δυστυχώς. Όταν λέω, γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μου λέει, ξέρω τι θα με ρωτήσεις. Δεν ένιωσε τίποτα, μου είπε. Το λέτε και συγκινήσετε, ναι, πολύ. Ναι, ήτανε, μου λέει, ακαριαίο, δεν ένιωσε τίποτα. Χωρίς να το ρωτήσω εγώ, ο γιατρός ήξερε τι θα τον ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά πονάει. Πονάει. Καμιά φορά λέμε, τα ξεχνάμε. Γίνονται μια ωραία ανάμνηση. Διασκεδάζουμε, χορεύουμε, τραγουδάμε, μαγειρεύουμε. Δεν ξεχνιέται. Η ζωή κάτι μας παίρνει, κάτι μας δίνει όμως. Σίγουρα, σίγουρα. Ήρθε ο γιος μου, έφυγε η μαμά. Μετά από λίγο καιρό ήρθε ο τρίτος μου γιος. Πάντα έτσι είναι η ζωή. Ο κορονοϊός πώς μας βγήκε? Εγώ αρρώστησα στην Κωνσταντινούπολη. Το μόνο ήταν που μου έφυγε η όσφρηση και η γεύση. Επανήλθα βέβαια μετά από ένα μήνα. Δηλαδή, πότε κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχω πάθει. Είχα πορτοκάλια. Και ήταν αρκετά. Και λέω τώρα αυτά δεν θα φαγωθούν όλα, θα κάνω ένα γλυκό. Και τα βάζω στη φωτιά. Και κάθισα να γράψω. Γράφοντας βέβαια, εγώ ξεχάστηκα. Αλλά επειδή δεν μύριζα, το πορτοκάλι κάηκε, κάηκε η κατσαρόλα. Και κάποια στιγμή ντουμάνιασε όλο το σπίτι. Και μόνο που είδα τον καπνό, λέω, πήρα φωτιά. Και λέω, Θεέ μου, το πορτοκάλι.